Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στατικό ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός σαν φαινόμενο παρατηρήθηκε από τα αρχαία χρόνια από τους αρχαίους Έλληνες που τρίβαν τα κομπολόγια τους πάνω στους μάλινους χιτώνες. Παρατήρησαν ότι τα κομπολόγια μετά μπορούσαν να έρκουν μικρά αντικείμενα, μικρές τριχούλες, χαρτάκια, οτιδήποτε. Άρα αυτό το φαινόμενο παρατήρηθηκε και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Όμως το ονομάσανε. Και πώς το ονομάσανε? Επειδή τα κομπολόγια ήταν από και χρυμπάρι, ήλιαστρο στην αρχαιότητα, το φαινόμενο ονομάστηκε ηλεκτρισμός. Πέρασαν αρκετά χρόνια μετά για να αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτες παρατηρήσεις και άρχισαν σιγά σιγά να χτίζουν μια θεωρία. Τη θεωρία ή την ηλεκτρική θεωρία. Πώς στήθηκε η ηλεκτρική θεωρία? Από παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Για να μπορεί να έρθει αυτό απλά αντικείμενα, μικρά, θα πρέπει να είναι ηλεκτρισμένο, αφού το φαινόμενο λέγεται ηλεκτρισμός. Και πού θα φύλλεται η ηλεκτρική του σώματος? Σε φορτία τα οποία πρέπει να μπήκανε μέσα. Πώς θα ονομάσουμε αυτά τα φορτία? Ηλεκτρικά φορτία. Άρα έχει σιγά σιγά να χτίσουν μια θεωρία γύρω από τον ηλεκτρισμό, πώς βέβαια να μπορούν να αποδείξουν ακόμα αν αυτά ισχύουν. Άρα το πρώτο πείραμα που έγινε ήταν να φέρουν δύο ηλεκτρισμένα σώματα κοντά. Και παρατηρήσανε ότι αυτά τα δύο σώματα τα όμοια αποθούνται. Άρα είπαν ότι τα ηλεκτρικά φορτία αποθούνται. Όταν όμως πήραν αντί για γελί που είχαν πάρει στην αρχή ευονίτη, ένα είδος πλαστικού, είδανε ότι το γελί και ο ευονίτης έρχεται. Άρα του καταστράφηκε η θεωρία ή θα πρέπει να την αλλάξουν? Κάναν το δεύτερο. Την αλλάξανε. Και πώς την αλλάξανε? Είπαν, αφού μπορούν να έρχονται και να αποθούνται, θα πρέπει να υπάρχουν δύο είδη διαφορετικών φορτίων. Πώς θα ονομάσουν? Πολύ απλά. Με δύο αντίθετα πράγματα. Το θετικό και το αρνητικό. Θετικό φορτίο θα ήταν αυτό που βρήκαμε πρώτο, πάνω στο γυαλί, και αρνητικό αυτό που βρήκαμε μετά, τον ευονίτη. Δεν υπήρχε καμία περιέργεια πάνω σε αυτά. Τώρα το θέμα ήταν πού βρέθηκαν αυτά τα φορτία. Η εξήγηση ήταν απλή. Ήταν ήδη μέσα στα φορτία, ήταν ήδη μέσα στα σώματα. Και πώς ήταν μέσα στα σώματα? Υπήρχαν ίσον αριθμό θετικών και ίσον αριθμό αρνητικών. Άρα τα σώματα εξωτερικά φαινόταν ουδέτερα. Φαινόταν δεν έχουν φορτίο. Αν όμως με κάποιο τρόπο καταφέραμε να πάρουμε μερικά αρνητικά ηλεκτρικά φορτία, διαπιστώσαμε ότι το σώμα αυτό απέκτησε θετικό ή αρνητικό φορτίο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο άρχισε να χτίζεται θεωρία του ηλεκτρισμού και μετά έπρεπε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ηλεκτρίσουμε τα σώματα. Η μέθοδο ήταν πολύ απλή και είχαν βρεθεί και από την αρχαιότητα. Ο ένας ήταν με τριβή. Εκεί τι γίνεται? Οι δύο επιφάνειες που τρίβονται, επειδή αναπτύσσονται ενέργειες μεταξύ τους, κάποια ηλεκτρόνια, κάποια αρνητικά φορτία πήραν ενέργεια και περάσαν στο άλλο σώμα. Άρα αυτό το σώμα που απέκτησε περισσότερα αρνητικά φορτία έγινε αρνητικό, ενώ αυτό το σώμα που απέκτησε λιγότερα αρνητικά φορτία, άρα περισσότερα θετικά, έγινε θετικό. Άρα ένας τρόπος εύκολος για να ηλεκτρίσουμε δύο σώματα. Μετά όμως βρήκαν και άλλους τρόπους. Ο δεύτερος τρόπος ήταν με επαφή. Δηλαδή ακουμπήσαμε δύο σώματα, το ένα ηλεκτρισμένο και το άλλο μη ηλεκτρισμένο. Τι διαπιστώσαμε? Ότι επειδή τα θετικά φορτία που ήταν, ας πούμε, στο πρώτο σώμα αποθούνται μεταξύ τους, πήγαν να περάσουν στο δεύτερο σώμα. Άρα και το δεύτερο σώμα απέκτησε ένα είδος φορτίου που ήταν όμοιο με το αρχικό. Άρα ηλεκτρίστηκε και αυτό. Και το τρίτο σώμα και το τρίτο τρόπος είναι από επαγωγή. Από μακριά δηλαδή. Πώς γίνεται στην επαγωγή? Για να δούμε ένα απλό τρόπο επαγωγής. Μπορούμε να πάρουμε ένα σώμα το οποίο διαθέτει και θετικά και αρνητικά. Άρα είναι εξωτερικά ουδέτερο. Ας βάλουμε πρώτα τα θετικά και μετά ενδιάμεσα να βάλουμε τα αρνητικά και να πλησιάσουμε κοντά σε αυτό εδώ πέρα το σώμα ένα άλλο σώμα το οποίο είναι φορτισμένο. Άρα αυτό το σώμα πείτε ότι είναι αρνητικά φορτισμένο. Άρα τι θα γίνει? Σε αυτό εδώ πέρα την άκρη που είναι κοντά στο φορτισμένο αρνητικά σώμα θα μείνουν όλα τα θετικά φορτία. Άρα τα αρνητικά θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς την άλλη άκρη. Άρα τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε θετικά φορτία στη μία άκρη και αρνητικά φορτία στην άλλη. Άρα έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να φορτίσουμε το σώμα. Αυτή η φόρτιση λέγεται από επαγωγή και είναι ο τρίτος τρόπος. Η δεύτερη παρατήρηση που έγινε είναι ότι κάποια σώματα αφήνουν τα φορτία να περάσουν μέσα από το σώμα τους, ενώ άλλα δεν τα αφήνουν. Άρα πρέπει να καταχωρήσουμε τα υλικά σώματα σε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που αφήνουν και τα γνωρίζουμε όλοι σαν αγωγή. Είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Είναι συνήθως μέταλλα και το νερό. Αυτό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Η δεύτερη είναι οι μονωτές. Δεν αφήνουν το ρεύμα να περάσει μέσα από τα φορτία. Άρα αυτούς ονομάζουμε κακούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Είναι το ξύλο, το πλαστικό, αυτά που χρησιμοποιούμε συνήθως για να μην περάσει το ρεύμα. Καλή ώρα στις πρίζες τους διακόπτες. Και την τρίτη, μια κατηγορία που βρέθηκε πολύ πιο μετά, μια σύγχρονη κατηγορία που χρησιμοποιείται πολύ στην ηλεκτρονική, είναι η μη αγωγή. Η αγωγή είναι υλικά τα οποία υπό προϋποθέσεις αφήνουν το ρεύμα να περάσουν και από άλλες προϋποθέσεις δεν το αφήνουν να περάσει. Γι' αυτό λέγονται μη αγωγή.
Άρα έχουμε τρεις κατηγορίες υλικών, ανάλογα αν αφήνουν να περάσει το ρεύμα ή όχι. Τώρα, το πρόβλημά μας είναι πώς μπορούμε να δούμε καθημερινά τον ηλεκτρισμό. Καλό είναι σαν ιδέα, αλλά να δούμε καθημερινά που το χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός βρίσκεται καθημερινά παντού. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινάμε, διαπιστώνουμε ότι τα μαλλιά μας αρχίζουν να πετάνε. Αυτό το φαινόμενο είναι καθαρά στατικός ηλεκτρισμός. Πώς έγινε? Το βράδυ που κοιμόμαστε, τριβόμαστε πάνω στο μαξιλάρι, άρα η τριβή αυτή δημιούργησε φορτία στο μαλλί και στο μαξιλάρι. Άρα το πρωί, επειδή το μαλλί έχει συνέχεια όμοια φορτία, αποθούνται μεταξύ τους και προσπαθούν να πάρουν όσο μεγαλύτερες άκρες μπορούν. Άρα το μαλλί πετάει. Τι κάνουμε εμείς? Προσπαθούμε να το ξεδιώσουμε τα φορτία. Είμαι νερό που είναι καλός αγός και τα μαζεύει, είμαι μια χτένα τα οποία θα μαζέψει πάλι τα φορτία. Μετά συνεχίζουμε κατεμένοντας το αυτοκίνητο. Πολλές φορές μας έχει τύχει να πιάσουμε την πόρτα και να μας χτυπήσει το χερούλι. Τι είναι και αυτό? Στατικός ηλεκτρισμός. Πώς έγινε? Το αυτοκίνητο καίγεται μέσα στον αέρα. Από την τριβή με τον αέρα δημιουργούνται φορτία πάνω στο αμάξωμα, τα οποία δεν μπορούν να περάσουν στη γη. Γιατί τα λάστιχα είναι κακή άγωγη του ηλεκτρισμού. Με αποτέλεσμα να παραμένουν στο αμάξωμα. Όταν εμείς πλησιάσουμε που είμαστε καλή άγωγη του ηλεκτρισμού και πιάσουμε το χερούλι, τα φορτία αυτά θα περάσουν στο χέρι μας. Άρα θα καταλάβουμε αυτό το τίναγμα και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ηλεκτρισμός. Αυτό το έχετε διαπιστώσει και πολλές φορές όταν ακουμπάτε έναν άλλον συμμαθητή σας, νιώθετε να σας ηλεκτρίσει κάτι. Τι έγινε? Συνήθως επειδή φοράμε λαστιχένια για παπούτσα, αν πριν ο μαθητής έχει κάνει κάποιες τριβές με κάποια υλικά, θα έχουν δημιουργηθεί φορτία. Αυτά τα φορτία δεν μπορούν να φύγουν και με την πρώτη ευκαιρία θα περάσουν σε εσάς, που είσαστε επίσης καλός αγωγός. Αυτό είναι το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μπορούμε να πούμε άπειρα παραδείγματα πάνω στον ηλεκτρισμό, αλλά κυρίως να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Πού βρέθηκαν τα φορτία και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη φορτίων? Υπάρχουν δύο όργανα που διαπιστώνουμε αν ένα φορτίο είναι, αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο. Τα δύο όργανα αυτά είναι το ηλεκτροσκόπιο, που το έχετε και στο σχολείο σας, και το ηλεκτρικό εκκρεμές. Το ηλεκτρικό εκκρεμές ήταν ένα πολύ απλό όργανο. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια κρεμάλα. Μια κρεμάλα στην οποία υπήρχε ένα πολύ αβαρές σώμα, το οποίο ήταν αφόρτιστο. Όταν πλησίαζαν κοντά σε αυτό το σώμα ένα φορτισμένο σωματίδιο, λόγω της φαινόμενος που έρχονται, θα πλησίαζε. Αν ήταν αφόρτιστο το σωματίδιο, δεν θα πλησίαζε. Άρα από εδώ θα μπορούσα να καταλάβω αν το σώμα που πλησίασε ήταν ηλεκτρισμένο ή όχι. Το δεύτερο που το έχετε στα εργαστήρια του σχολείου σας κυρίως και θα το έχετε δει, αποτελείται από ένα μεταλλικό κουβούκλιο, το οποίο πάνω υπάρχει ένα κεφαλάκι. Το κεφαλάκι αυτό καταλήγει σε δύο λάμες. Οι δύο λάμες είναι ενωμένες συνήθως. Με την πρώτη ευκαιρία, αν πλησιάσω εδώ πέρα κοντά ένα φορτισμένο σωματίδιο ή το ακουμπήσω πάνω στο κεφαλάκι, τι θα γίνει? Εδώ πέρα, αν το ακουμπήσω, θα μαζευτούν τα αρνητικά φορτία. Άρα τα θετικά φορτία αποθούνται και πάνε στις λάμες. Άρα οι λάμες, επειδή έχουν όμοιο φορτίο, αποθούνται και ανοίγουν. Άρα μπορώ να καταλάβω εγώ αν αυτό το σώμα είναι φορτισμένο και από το άνοιγμα που κάνουν οι λάμες να καταλάβω αν έχει και πολύ φορτίο. Άρα είναι πιο ακριβές όργανο από το πάνω που είναι στοιχειώδες και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο. Ωραία. Άρα τα πρώτα θεωρητικά πραγματάκια είχαν γίνει. Η πρώτη θεωρία είχε διαμορφωθεί. Η δεύτερη ήταν η πειραματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Άρα τι κάναμε? Πήραμε δύο φορτία και προσπαθήσαμε να δούμε τι δύναμη ασκείται μεταξύ τους και από τι εξαρτάται αυτή η δύναμη. Αυτός είναι ο νόμος του Κουλόμπ. Η δύναμη Κουλόμπ θα την λέμε από εδώ και πέρα και θα την εξετάσουμε στο επόμενο βίντεο μας.